Η ξαφνική αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από την Νότια Γάζα και ειδικά από τη Χαν Γιουνίς, την ημέρα που συμπληρώθηκαν 6 μήνες από την τροποκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, επιβεβαιώθηκε από τον Ισραηλινό στρατό. The IDF is regrouping, conducting its next preparations for the next stage. The war is not over. Στην ανακοίνωσή τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ αναφέρουν ότι ολοκλήρωσαν τους στόχους τους στον Παλαιστινιακό φύλακα. This could be a redeployment of forces in order to get ready for a ground offensive into Rafah. Οι συγγενείς των ομήρων πλημμυρίζουν καθημερινά τους δρόμους, ασκώντας ασφυκτική πίεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Εβάρτη λακύλα μπενλουμίτ. Λότι ε αψακάτ εσ μπλή αχζαράτ χατουφίμ. Ζε πασούτ λό ικρέ. זוהי המדיניות של ממשלת ישראל, ואני מברך על כך שממשל ביידן הבהיר שלשום שזו עדיין גם עמדתו. Η δήλωση αυτή έρχεται την ημέρα που μετά από πολλές αναβολές, Χαμάς και Ισραήλ βρίσκονται στην Αίγυπτο για να συναντηθούν ξεχωριστά με τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Κατάρ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ βρίσκεται υπατμών μετά και τις απειλές ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου ότι καμία Ισραηλινή πρεσβεία δεν είναι πλέον ασφαλής. Μέσα στις 7 Οκτώβρη, אנחנו מותקפים בחזיתות רבות על ידי שלוחותיה של איראן, חמאס, חיזבאללה, חות'ים, מיליציות בעיראק, בסוריה. Με σκληρή τιμωρία απείλησε το Ισραήλ και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής. Τη στιγμή το Ισραήλ διεμήνυσε ότι έχει απάντηση σε κάθε σενάριο επίθεσης από το Ιράν.